Ισχυρό πλήγμα δέχεται ο τουρισμός της Κρήτης εξαιτίας του μαύρου που έριξαν στη χώρα μας οι Ρώσοι τουρίστες. Υπολογίζοντας με την εμπειρία μου, μπορώ να σας πω ότι ο ρώσικος τουρισμός εφέτος για το νησί μας έχει περιοριστεί πάνω από 90%. Παρά τις εξαιρετικές προοπτικές που διαφαίνονταν στα μέσα της Άνοιξης, η στάση της χώρας μας που αποφάσισε τελικά να μην αναγνωρίσει ουσιαστικά το εμβόλιο Sputnik ζητώντας επιπλέον τεστ, έστρεψε τους Ρώσους τουρίστες σε ανταγωνιστικές αγορές. Και εκεί που περιμέναμε λοιπόν να ανοίξει η Ελλάδα παρέμεινε κλειστή. Άρχισαν οι Ρώσοι να μετράνε τα επιδημιολογικά μας αποτελέσματα και άνοιξαν την Τουρκία. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου στα αεροδρόμια της Κρήτης δεν υπάρχουν οι εκατοντάδες πτήσεις τσάρτερ άλλων ετών από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες του νησιού να στρέφονται σε νέες αγορές. Εμείς όλοι που δουλεύουμε με τη ρώσικη αγορά προσπαθήσαμε να ρίξουμε το βάρος σε κάποιες άλλες παρόμοιες, ας το πούμε, αγορές, όπως είναι η Ουκρανία, η οποία ανταποκρίθηκε τα μέγιστα. Και περνάμε φέτος στην Ελλάδα την καλύτερη χρονιά του τουρισμού από την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τους Ρώσους τουρίστες που κατάφεραν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να έρθουν εδώ, προτίμησαν τα πεντάστερα, προτίμησαν τα μικρά καταλήμματα, προτίμησαν βίλες απομακρυσμένες. Προτίμησαν πιο ακριβά ξενοδοχεία ή, όπως είπατε, πράγματι, απομονωμένα ξενοδοχεία. Είναι όμως πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Δεν είναι καν μετρήσιμο, δηλαδή ελάχιστο μπροστά σε αυτό που είχαμε. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το Μάιο, αυτό που σχεδιάζαμε για το 2021 για τη ρώσικη αγορά ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που είχαμε το 2019. Η Κρήτη εξακολουθεί να κατατάσσεται ανάμεσα στους top προορισμούς κρατήσεων της TUI, ενώ οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κινούνται από 80 έως και 95%. Εφέτος μας έλειψε πολύ και η αγγλική αγορά και αυτά είναι μεγάλα κενά. Πήγε καλά η Πολωνία, πήγε καλά η Γαλλία, άργησε μετά τις 15 Ιουλίου ουσιαστικά, αλλά πήγε καλά. Η Γερμανία είχε μια σταθερή μέτρια πορεία. Προς το καλό. Η υγειονομική κατάσταση του νησιού προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να τρομάζει ιδιαίτερα, επιτρέποντας τους επιχειρηματίες του κλάδου να αισιοδοξούν πως η παρτίδα, δεδομένων των συνθήκων, θα σωθεί τελικά. Από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου, αυτό το διάστημα των 40 ημερών, ο τουρισμός μας πήγε σε πολύ καλά επίπεδα, καλύπτοντας περίπου το 80% του 2019. Αυτό θα βγάλει ένα σύνολο για τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2021, εάν θα πάει και ο Σεπτέμβριος καλά, της τάξης του 50%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, από τη Δευτέρα 16 έως και τις 22 του μήνα αναμένονται 137.319 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Ηράκλειο και 39.099 στα Χανιά, με τους επιχειρηματίες να αγωνιούν πια για το τι μελιγενέστε το 2022 και την ευχή για μια ολική επιστροφή στην τουριστική κανονικότητα το 2023. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω κινήσεις σε μια περίοδο που όλοι ετοιμάζονται για το 2022. Σε όλο αυτό το γίγνεσθε δεν βλέπουν καμία συμμετοχή από το ελληνικό κράτος. Καμία ενημέρωση προς τα που πάμε, τι θα γίνει με τον τουρισμό. Θα κάνουμε τα συμβόλαιά μας για το 2022. Θα ισχύσουν τα συμβόλαια που θα κάνουμε. Ή θα λέμε πάλι ότι ό,τι υπογράφουμε τώρα θα το ξαναδούμε 30 Απριλίου.